Ιορδάνη, αυτό που αποσχόλησε από την πρώτη στιγμή τους αστυνομικούς ήταν πώς κατάφεραν να δράσουν οι εμπριστές σε μια τόσο καλά φυλασσόμενη περιοχή της Αθήνας, μόλις 220 μέτρα σε ευθεία γραμμή από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εγώ λοιπόν πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι εδώ στα σκαλάκια, είναι τα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Λυκαβητού. Ο δρόμος που θα κατέβω τώρα είναι η οδός Μελίνας Μερκούρη. Από αυτά τα σκαλάκια λοιπόν θεωρούν οι αστυνομικοί ότι ήρθαν οι εμπριστές και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κινήθηκαν εδώ επί της οδού Καραχρήστου. Στον αριθμό 2 είναι σταθμευμένο ένα πολυτελές τζιπ το οποίο πυρπόλησαν σπάζοντας του τα τζάμια και ρίχνοντας στο εσωτερικό του έφλεκτο υγρό. Θα σας πάω τώρα στο σημείο αυτό στο οποίο είναι τα αυτοκίνητα. Διανύω αυτή τη στιγμή τη διαδρομή που διένυσαν και οι εμπριστές. Κατέβηκαν λοιπόν πάνω από τον λόφο του Λυκαβητού, μπήκαν εδώ στην οδό Καραχρήστου και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κινήθηκαν πρώτα στα αυτοκίνητα που βρίσκονται στο δεξιό μέρος, στα οποία έσπασαν τα τζάμια, έριξαν μέσα έφλεκτο υγρό, τα περιέλουσαν και τα πυρπόλησαν. Βλέπουμε το αμάξι, ναι. Το ένα που είναι στο ένα πεζοδρόμιο. Αυτό είναι εύκολο. Όταν σπάσει το τζάμι και πετάξει μέσα μεριά, έφλεκτο υλικό, κατευθείαν λαμπαδιάζει το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Έτσι είναι η Ιορδάνη. Και μάλιστα οι πυροσβέστες είχαν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά. Αυτό είναι το πολυτελές τζιπ, το οποίο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Θα σας δείξουμε τώρα το εσωτερικό του. Ναι, είναι ο κινητήρας. Είχε αρπάξει φωτιά και δεν έσβηνε. Έσπασαν λοιπόν τα τζάμια, έριξαν στο εσωτερικό του μέσα. Και μετά και στο πίσω μέρος έχουν Αντώνη, εδώ βλέπω η φωτιά. Έτσι όπως ήρθανε, μετά τόσο εύκολα, μπορούν να εξαφανιστούν και μέσα στο δασάκι του Λυκαβητού, από εκεί, στο βουνό. Δηλαδή ξέρουν από τα την ίδια διαδρομή λοιπόν, όπως κατέβηκαν. Κατεβήκαν τα σκαλάκια, όπως ήρθαν, 4 αυτοκίνητα, αυτό δεν κρατάει και πολύ. 2-3 λεπτά να. Εδώ να σας δείξω τώρα πίσω μας είναι. Εδώ είναι η είσοδος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Για να δείτε πόσο κοντά βρισκόμαστε στο Ναυτικό Νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί δε της ομάδας Δίας και της ομάδας Δράση που περιπολούσαν στην περιοχή έχουν κάνει μέχρι στιγμής προσαγωγές 9 ατόμων ύποπτων.